Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν νηστεύεις? Hey, γεια σου φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Αυτό είναι καινούριο, πείτε μου αν θέλετε το άλλο ή το γυρνάμε σε αυτό. Και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν νηστεύεις. Μιλάω για τη διαλυματική νηστεία, ότι είναι έτσι, δεν τρως και μετά τρως και αυτό έτσι και αυτό αλλιώς και είναι καλύτερο για αυτό το λόγο κλπ. Το έχω αναφέρει πολλές φορές. Αν δεν ξέρεις ακριβώς περί τίνος πρόκειται η διαλυματική νηστεία, θα σου πρότεινα να τσεκάρεις ένα βίντεο εδώ πέρα. Δεν θα μιλήσω πολύ για τη διαλυματική νηστεία, θα σου πω για το όταν ένα σώμα ανθρώπινο βρίσκεται σε νηστεία παρατεταμένη και δεν παίρνει τροφή, τι συμβαίνει σε αυτό το σώμα. Ποια είναι τα ωφέλη και ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές παρενέργειες. Αν είσαι ενθουσιασμένος, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, να κουμπώσεις αυτό το like, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, εντελώς σοβαρά, με κάθε like ανεβαίνει ο μεταβολισμός όλου του κοινού κατά μία μονάδα. Αν θες να έχεις 5.000 μεταβολισμό και να τρως ό,τι θες, το αμέσως επόμενο είναι να κάνεις like. Λοιπόν, το καλαμπούρι στην άκρη, πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Καταρχάς, εντάξει, η νηστεία πιστεύω ότι είναι ένα πολύ φυσικό φαινόμενο στον άνθρωπο. Δεν είχαμε πάντα αυθονία σε φαγητό, που ανοίγεις το ψυγείο και έχεις φαγητό, που πατάς ένα κλικ στο κινητό σου και σου έρχονται κυριολεκτικά χιλιάδες θερμίδες στην πόρτα σου. Παλιά δεν ήταν έτσι. Παλιά υπήρχαν περιόδοι που ο κόσμος είχε να φάει και υπήρχαν περιόδοι που ο κόσμος δεν είχε να φάει. Ήταν ο παγετώνας. Μεγάλη περίοδο πείνας, είτε επειδή υπήρχε κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο, παγετώνας, χειμώνας ή το οτιδήποτε, είτε ήταν χάλια όλα λόγω ας πούμε ενός πολύ ζόρικου καλοκαιριού και απλά ο κόσμος δεν είχε να φάει. Έτσι, οπότε περνούσαν μέρες χωρίς να τρεφόμαστε. Οπότε και το σώμα είναι μαθημένο σε αυτό και όταν αρχίζουμε και ξαναμπαίνουμε στην νηστεία, τα θυμάται όλα αυτά. Με αυτό που μου αρέσει να το συγκρίνω είναι με ένα κουμπί νήτρο κρυμμένο στο σώμα μας που έχει πιάσει αράχνες. Με το πατήσεις. Γίνεται τρελής. Οπότε πάμε να δούμε ποια είναι αυτά που γίνονται όταν το σώμα δεν τρώει για πολλές ώρες. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι... οι ορμόνες που εκρίνονται στο σώμα σου. Τεστοστερόνη, αυξητική ορμόνη. Τι είναι η αυξητική ορμόνη? Η αυξητική ορμόνη είναι μια ορμόνη που παράγεται όταν είμαστε παιδάκια. Όταν είμαστε παιδάκια και είμαστε στην ανάπτυξη. Αυτό που λέμε κόλος μωρού που γυαλίζει και είναι όσο πιο λίγο γίνεται. Αυτό το πράγμα ακριβώς είναι επειδή λόγω της αυξητικής ορμόνης μεταξύ άλλων. Ας πούμε για παράδειγμα στο Hollywood, οι ηθοποιοί, οι αστέρες του Hollywood και αυτά πηγαίναν και παίρνανε αυξητική ορμόνη και με αυτόν τον τρόπο δεν μεγάλωναν. Δηλαδή μπορεί να είναι 60 χρόνων και να μοιάζει με 30. Μπορεί να 80 και να μοιάζει με 40. Αυτό είναι λόγω των θεραπείων αυτών που κάνουν. Τώρα, όταν μπαίνει το σώμα σου σε νηστεία, αρχίζει και παράγει πολύ περισσότερη αυξητική ορμόνη και τεστοστερόνη. Και θα βάλω και τη βιβλιογραφία από κάτω για όλα αυτά τα tips για να τα τσεκάρετε και εσείς για τον εαυτό σας, τις έρευνες κλπ. Το δεύτερο πράγμα που συμβαίνει είναι. Ή αυξημένη, επιταχυμένη λιποδιάλυση. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι η γλυκόζη τελειώνει. Οπότε, επειδή δεν τρώμε, τελειώνει ο υδατάνθρακας και μετά το σώμα μας πάει και στρέφεται τα λιποκύτταρα. Οπότε, ειδικά τα πεισματάρικα κιλά φεύγουν αρκετά πιο εύκολα όταν κάνεις νηστεία. Το θέμα είναι ότι όταν νηστεύεις, ένα πράγμα κάνει το σώμα σου και η λίπος. Όταν τρως, ένα πράγμα κάνει το σώμα σου, τρέφεται, αναρρώνει και χτίζει μύες. Όπως λένε και στο χωριό μου, if you chase two rabbits, you catch none. Που σημαίνει τι? Ότι όταν κυνηγάς δύο κουνέλια, καταφέρνεις να μην πιάνεις κανένα. Εμένα μου αρέσει να είμαι πολύ συγκεκριμένος με το τι κάνω κάθε φορά. Οπότε, όταν είσαι στη φάση νηστείας, το σώμα σου ξέρει ότι είναι η ώρα να κάψουμε λίπος. Όταν είσαι στη φάση σύντησης, το σώμα σου ξέρει ότι ήρθε η ώρα να τραφείς και να ξεκουραστείς. Οπότε, κάνει πολύ πιο αποτελεσματική την κάψη λίπος και πολύ πιο εύκολο να το πετύχεις γιατί έχεις ένα στόχο μόνο να κάψεις λίπος. Και αυτό κάνει το σώμα σου. Δηλαδή, όλο το σώμα σου ουσιαστικά μετατρέπεται σε μια καλολαδωμένη μηχανή λιποδιάλυσης. Πάμε στο επόμενο, πολύ θετικό. Καθαρίζει το έντερο, ξεκουράζεται το έντερο και όλο το πεπτικό σύστημα. Γιατί αυτό που έχουμε συνηθίσει είναι απλά να τρώμε κάθε τρεις και λίγο. Να τρώμε και το τοστάκι μας, να τρώμε και το αυγουλάκι μας, να τρώμε και το κριτσινάκι μας. Και σνακ εδώ, σνακ εκεί, σνακ παρακεί. Και πριν κοιμηθείς πάλι φαΐ, και με το που ξυπνήσεις πάλι φαΐ, και με το που φτάσεις σπίτι πάλι φαΐ. Φαΐ, σαν να μην υπάρχει αύριο. Αυτό τι κάνει, πέρα από τις έξτρα θερμίδες, ταλαιπωρεί το πεπτικό μας σύστημα. Μας ταλαιπωρεί. Δηλαδή πάει αίμα από τον εγκέφαλο, πάει στο στομάχι. Να γίνει πέψη. Έχει συνηθίσει το σώμα χιλιάδες χρόνια να. Μην γίνεται αυτό, έτσι. Να είναι ξεκούραστο το πεπτικό μας σύστημα και να τρέφεται, ξέρω εγώ, 1-2-3 φορές την ημέρα και αυτό είναι. Και όταν το πάμε στο άλλο άκρο, που ο άνθρωπος, ο σύγχρονος, πάει και τρέφεται κάθε 5 λεπτά, αυτό μπορείς να καταλάβεις ότι κουράζει πάρα πολύ το πεπτικό σύστημα, το οποίο δεν έχει συνηθίσει σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι σαν την καρδιά που χτυπάει για πάντα. Το πεπτικό σύστημα υποτίθεται ότι θέλει να ξεκουραστεί και μετά να δουλέψει. Και εμείς το βάζουμε και δουλεύει κάθε μέρα για χρόνια. Αν δεν έχεις νηστεύσει ποτέ και αρχίσεις και νηστεύεις, ξαφνικά νιώθεις πιο ανάλαφρος, νιώθεις πιο ωραία, νιώθεις πιο υγιής. Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το έντερο και το πεπτικό σύστημα, γιατί το έντερο
έντερο είναι ο καθρέφτης του υπόλοιπου σώματος. Δηλαδή, αν δεν είναι καλά το έντερο, δεν είμαστε κι εμείς καλά. Αν είναι καλά το έντερο, είμαστε κι εμείς καλά. Και αυτό δεν το καταλαβαίνεις μέχρι να πάθεις κάτι στο έντερο, χτύπα ξύλο. Και εκεί καταλαβαίνεις την πραγματική αξία του έντερου. Καλή υγεία έντερου, πάρα πολύ σημαντική και βοηθάει πάρα πολύ η νηστεία. Όταν κάνεις παρατεταμένη νηστεία, να καθαρίσει το έντερο, να ηρεμήσει το έντερο, το στομαχάκι. Ξαφνικά το νιώθεις ότι και στον εγκέφαλο ακόμα υπάρχει ησυχία. Δηλαδή, δεν σκέφτεσαι πότε να φας, δεν σκέφτεσαι πώς να φας, δεν σκέφτεσαι τι να φας, γιατί ξέρεις ότι αυτή την ώρα δεν θα φας. Οπότε ξαφνικά φεύγει αυτή η σκέψη του «Α, ποιο είναι το επόμενο γεύμα, ποιο είναι το προηγούμενο γεύμα και έχω το φάει μαζί μου και δεν το έχω το φάει μαζί μου». Και απλά ηρεμεί το μυαλό. Και αυτό μου δίνει πάσα για το επόμενο. Λιγότερη πείνα. Το οποίο είναι πολύ σοκαριστικό γιατί τι γίνεται. Ο κόσμος νομίζει ότι όταν νηστεύεις για πολλές ώρες, και αυτό νόμιζα και εγώ. Λέω εντάξει τώρα δεν αντέχω 3 ώρες χωρίς να φάω. Θα αντέξω 16 ώρες. Αλλά το ειρωνικό είναι ότι όταν νηστεύεις, πεινάς πολύ λιγότερο. Και αυτό επειδή μπαίνουμε σε αυτή τη λειτουργία της νηστείας στο σώμα μας, το οποίο το έχει συνηθίσει από την προϊστορία. Ότι ξέρεις τι, εφόσον δεν τρως, τελείωσε, δεν υπάρχει φαΐ. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να πεινάς. Και επίσης τα επίπεδα ινσουλίνης στο σώμα σου είναι σταθερά. Δεν υπάρχουν αυτά τα ανεβοκατεβάσματα. Ότι ξέρεις τι, θα φας κάτι, θα φας ένα κριτσίνι, μετά από μισή ώρα θα πεινάς. Πάλι. Γιατί έχει πάει η ινσουλίνη έτσι. Κάθε τρεις και λίγο, άμα τρως κάτι, ο μόνος τρόπος να διατηρήσεις την ινσουλίνη σου σταθερά είναι να τρως συνέχεια. Ή τρως συνέχεια ή δεν τρως συνέχεια. Και απλά θα φας 1-2 γεύματα μέσα στην ημέρα σου και τελείωσε. Σταθερά επίπεδα ινσουλίνης και επίσης δεν εκρίνεται και η γρελίνη, που είναι η ορμόνη της πείνας. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι πολύ ωραίο και δεν το έχω αναφέρει μέχρι τώρα στα βίντεο μου, το οποίο είναι κάτι μαγικό που γίνεται στο σώμα μας και αυτό είναι η. Αυτοφαγία. Η αυτοφαγία τι είναι ακριβώς? Είναι όταν τα κύτταρα αρχίζουν και τρώνε το ένα τ' άλλο. Και αρχίζει το σώμα μας και ξεφορτώνεται τα πιο άχρηστα κύτταρα. Τα πιο υπολειτουργικά και τα κύτταρα τα οποία είναι, ας πούμε, να το θέσω έτσι κακά. Δηλαδή, κύτταρα που πάνε να γίνουν καρκίνος. Υπάρχει μια διαδικασία που το σώμα ξεφορτώνεται αυτά τα κύτταρα και αυτό βοηθάει κιόλας και στο να μην γερνάς τόσο πολύ και στο να είναι καθαρό το δέρμα και σε όλο το σώμα να είναι πιο υγιές, πιο νέο, πιο δυνατό, να έχει πιο πολύ διάβια κλπ. Και αυτό είναι η αυτοφαγία. Η αυτοφαγία ενεργοποιείται όταν κάνεις παρατεταμένη νηστεία. Δηλαδή, νηστεύεις για πολλές ώρες. Το οποίο είναι πολύ κρίμα, γιατί αν δεν έχεις νηστέψει ποτέ στη ζωή σου, δεν έχεις ποτέ ενεργοποιήσει σε αυτό το βαθμό την αυτοφαγία. Και αν θέλετε, ψάξτε το κι εσείς. Και επίσης θα βάλω και τα σχετικά άρθρα και τις έρευνες από κάτω, για να το δείτε κι εσείς με τα δικά σας μάτια, ότι βοηθάει πάρα πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Τα κύτταρα τρώνε τον εαυτό τους και ανανεώνονται και αναζωογονούνται πολύ πιο γρήγορα. Πάρα πολύ μαγικό. Και φαντάσου, αυτά όλα συμβαίνουν μέσα στο σώμα σου, παρόλο το λίπος που καίς, ότι συμβαίνει όλο αυτό ο χάμος μέσα στο σώμα σου. Και πάμε και στο τελευταίο, το οποίο είναι. Το πώς επιδρά στον εγκέφαλό μας. Από τα πολύ πολύ θετικά για μένα είναι το πώς επιδράει στον εγκέφαλό μου και στη δουλειά μου. Δηλαδή, πέρα από την ησυχία που έχω και δεν σκέφτομαι κάθε τρεις και λίγο ότι πρέπει να φάω, ποτέ να το φάω, κολπού κολπού. Το επόμενο είναι η παραγωγικότητα. Ότι σε κάνει πάρα πάρα πολύ πιο παραγωγικό. Ανοίγει το μάτι και υπάρχει αυτό που λέμε η διάβια. Δηλαδή, η δουλειά που θα βγάζει σε 10 ώρες, ξαφνικά τη βγάλει σε 5. Και τι γίνεται τώρα? Γιατί λες, τώρα νηστεύω, δεν τρώω, θα τελειώσω τις δουλειές και μετά θα φάω. Οπότε έχεις ένα πολύ ωραίο κίνητρο να είσαι παραγωγικός και να δουλέψεις, γιατί όταν τα κάνεις αυτά, θα φας. Έτσι. Οπότε δίνεις και ένα έξτρα δώρο στον εαυτό σου, μια έξτρα επιβράβευση στον εαυτό σου ότι ξέρεις τι, αν τις κάνεις όλες τις δουλειές, μπορείς να φας. Παρά να κάθεις και να περιμένεις τα λεπτά και τις ώρες για να περάσουν για να φας. Το παρατήρησα αυτό όταν πρωτοέκανα νηστεία, ότι όταν πήγα στη δουλειά, αντί να σέρνομαι, να σέρνω τα πόδια μου και να πίνω τους καφέδες και τις τυρόπιτες και τις βλακίες και κάθε τόσο φέρνει, ξέρω εγώ, ένας από τη δουλειά, ξέρω εγώ, μια τούρτα και άντε φάει επειδή είναι τα γενέθλια του Κωστή και άντε φάει επειδή είναι τα παντρεύτηκε η Μάρα και δεν ξέρω τι. Και νιώθεις αυτό το. Δηλαδή, δεν νιώθεις ωραία. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή νιώθεις ωραία που τρως τη βλακεία, αλλά μετά, επειδή δουλεύεις κιόλας, δεν είσαι διακοπές, δεν είσαι σπίτι, δεν είσαι σε έξοδο, είσαι στη δουλειά. Είσαι φάει τη βλακεία, σε κάνει να νιώθεις χάλια και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν ξεκίνησα τώρα πριν χρόνια τη διαλυματική νηστεία, ένα τρομερό θετικό ήταν στη δουλειά. Καθόμουν σε καρέκλα, στο γραφείο, ωραία. Και όταν ξεκίνησα τη διαλυματική νηστεία, κυριολεκτικά ήμουν όρθιος και κόβα βόλτες. Πραγματικά είναι από τα καλύτερα θετικά για μένα, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να βγάζω πολλή δουλειά και να βγαίνει ωραία αυτή η δουλειά. Να μην ζορίζομαι. Και αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όταν είμαι νηστικός. Και επίσης, κόπωση αποφάσεων. Και αυτό πάει πάλι στο εγκεφαλικό κομμάτι. Ότι ρε φίλε, ξέρεις τι, η ποιότητα των αποφάσεών μας πέφτει όσο περισσότερες αποφάσεις παίρνουμε. Έχουμε, ας πούμε, μια μπάρα. Πώς είναι η μπάρα της μπαταρίας και τελειώνει η μπαταρία. Και όταν τελειώσει η μπαταρία, τι γίνεται, κλείνει το κινητό. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έχουμε μια μπάρα για τις αποφάσεις μας. Ένα μέρος του εγκεφάλου λειτουργεί μόνο για να παίρνει αποφάσεις. Ξεκινάς το πρωί, τι πρωινό να φας. Άντε να αποφασίσεις τι πρωινό να φας. Πέφτει αυτή η μπάρα. Μετά, στη δουλειά, κάθε τρεις και λίγο κάποιος σου προσφέρει κάτι να φας. Κάθε φορά που σου προσφέρουν κάτι να φας, παίρνεις
μια απόφαση, να το φας ή όχι. Κάθε φορά που παίρνεις αυτή την απόφαση, πέφτει αυτή την μπάρα. Περνάει η ώρα. Έχει το μεσημέρι, έχει το βράδυ. Στη δουλειά παίρνεις ένα σωρό αποφάσεις. Τι να κάνεις, ποιο project να κάνεις πρώτο, σε ποιο να μιλήσεις, τι να του πεις. Κουλουπού, πέφτει αυτή την μπάρα, μηδενίζει. Έρχεται το βράδυ που υποτίθεται δεν πρέπει να φας τίποτα, επειδή τα έχεις φάει όλα μέσα στην ημέρα σου. Και αυτή η μπάρα έχει μηδενίσει. Οπότε αυτό το μέρος του κεφάλου έχει σβήσει. Όταν σβήνει αυτό το μέρος του κεφάλου, γινόμαστε κυριολεκτικά χαζί. Και πάμε και κάνουμε το πιο εύκολο. Δηλαδή, ο εγκέφαλος διαλέγει την απόφαση, όχι την πιο σωστή, αλλά την απόφαση η οποία είναι η πιο εύκολη. Δηλαδή, επιλέγει την οδό της λιγότερης αντίστασης. Στη μία περίπτωση έχεις ένα κλικ και δύο σουβλάκια και ένα μπέργκερ, ας πούμε, και στην άλλη περίπτωση έχεις να σηκωθείς, να μαγειρέψεις ή να ετοιμάσεις κάτι ή να φας κάτι που μπορεί να έχεις ήδη έτοιμο και απλά δεν έχεις όρεξη να πας μέχρι την κουζίνα. Οπότε, αμέσως ο εγκέφαλος δεν θα σκεφτεί τίποτα άλλο και απλά θα κάνει το delivery. Έτσι, δεν θα το σκεφτεί καν. Αυτό είναι επειδή έχει μηδενιστεί αυτή η μπάρα που είναι για τις αποφάσεις. Αντίστοιχα, όταν νηστεύεις, είσαι σε φάση απλά δεν τρώω. Την έχεις πάρει αυτή την απόφαση. Κάθε φορά που σου φέρνει κάποιος να φας, ξέρεις τι φίλε, νηστεύω, φάω μετά, ξέρω. Δεν το σκέφτεσαι. Και αυτό τι κάνει, δίνει χώρο για τη δουλειά. Για να παίρνεις πιο ποιοτικές αποφάσεις στη δουλειά. Εκεί που μετράει δηλαδή. Και σου μένει και ένα σωρό ενέργεια, δεν έχει τελειώσει η μπαταρία, είσαι στο 50% ας πούμε. Ενώ ξέρω εγώ, έχει έρθει το βράδυ. Και εκεί μπορείς όντως να σκεφτείς λογικά για να πάρεις μια σωστή απόφαση για το τι πρέπει να φας που θα κάνει καλό στο σώμα σου. Αυτά είναι τα θετικά της διαλυματικής νηστείας. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο για να τα συνοψίσουμε. Ένα είναι οι ορμόνες, η τεστοστερόνη, η αυξητική και όλα αυτά που εκρίνονται. Μετά έχουμε τη λιποδιάλυση με τον τρόπο που σου είπα με τη γλυκόζη και αυτά. Μετά έχουμε ότι καθαρίζει το έντερο και το πεπτικό. Και μετά έχουμε λιγότερη πείνα, αυτοφαγία και το πώς επιδρά θετικά στον εγκέφαλο και στην παραγωγικότητά μας. Εάν θες να δεις πώς ακριβώς γίνεται αυτό με τη διαλυματική νηστεία και αυτά, ή μπορείς να τσεκάρεις το βίντεο που σου ανέφερα πριν, ή μπορείς να κάνεις κλικ σε αυτό το link για να δεις ένα 100% δωρεάν σεμινάριο διαλυματικής νηστείας, στο οποίο σου δείχνω βήμα-βήμα πώς να την εκτελέσεις κι εσύ με τις ώρες νηστείας, τα γεύματα, όλα όμορφα και ωραία σε έναν ασπροπίνακα, τα εξηγώ για να μπορείς να ξεκινήσεις κι εσύ διαλυματική νηστεία. Και όταν ξεκινήσεις, θέλω να μου πεις πώς πήγε και να το συζητήσουμε. Οπότε αυτό το βίντεο ελπίζω να σου άρεσε. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, κουμπώνεις like και εγγραφή, πες μου τι άλλο θέλεις να δεις κάτω στα σχόλια. Όσο μια φορά να προσέχεις και να γυμνάζεσαι.